μέλη του Συντονισμού Συλλογικοτήτων κατά των πληστηριασμών στη Θεσσαλονίκη επιχειρούν να εισβάλλουν στον αύριο χώρο του Υπουργείου Μακεδονίας Τράκης. Επικρατεί ένταση. Ορισμένοι σκαρβαλώνουν στα κάγκελα για να τα καταφέρουν. Οι διαδηλωτές αποχωρούν και αποκλείουν συμβολικά γειτονικό υποκατάστημα τράπεζας. Οι διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν στο άγαλμα Βενιζέλου δηλώνουν αποφασισμένοι να μπλοκάρουν και τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς με κάθε τρόπο, ακόμη και με καταλήψεις συμβολαιογραφείων. Ο συντονισμός θα βρει και θα προσπαθήσει να βρει νέους τρόπους, εξυπνότερους ώστε να παρέμβει δραστικά σταματώντας τους πληστηριασμούς. Αν χρειαστεί, θα χρησιμοποιήσουμε οτιδήποτε περνάει από το χέρι μας, έτσι ώστε να προστατέψουμε τη λαϊκή περιουσία και να προστατέψουμε τους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη. Παρότι οι συμβολαιογράφοι στη Θεσσαλονίκη απέχουν από τους πληστηριασμούς ως και τις 4 Μαρτίου, τα μέλη κατά των πληστηριασμών διαδήλωσαν σήμερα, ημέρα επίσημης έναρξης των ηλεκτρονικών πληστηριασμών, προκειμένου να στείλουν ένα μήνυμα, όπως είπαν. Θα είμαστε εδώ κάθε μέρα, στα συμβολαιογραφικά γραφεία, όταν θα επιχειρήσουν, όπως απαιτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, να κάνουν εξώσεις. Θα είμαστε παντού, θα είμαστε ο τρόμος τους, δεν θα τους επιτρέψουμε να περάσουν αυτή την αντιλαϊκή πολιτική. Παρούσα στη συγκέντρωση και η πρώην αναπληρώτρια Υπουργός Οικονομικών της πρώτης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, Νάντια Βαλαβάνη, η οποία τόνισε πως κατά την πρόσφατη συνάντηση της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών με τον Κεντρικό Τραπεζί της Γερμανίας, αποκαλύφθηκε ότι ως το τέλος του 2019 οι τράπεζες πρέπει, είτε μέσω πληστηριασμών είτε μέσω πώλησης κόκκινων δανείων, να αποκομίσουν 22,2 δις ευρώ. Καταλαβαίνετε, είναι ένα τεράστιο ποσό. Είναι σαν να μιλάς για το πρώτο μνημόνιο σχεδόν. Και όπως καταλαβαίνετε, ένα τέτοιο ποσό μπορεί να βγει μόνο με αίμα. Το λέω αυτό για να μην έχουμε αυταπάτες και γιατί ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει να υπερασπιστεί τη ζωή του ουσιαστικά. Οι διαδηλωτές έδωσαν νέο ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.